Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της 5ης 4ης Απριλίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά μου γυναικού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Είναι η πρώτη σκηνή της εκπληκτικής πολιτικής σειράς House of Cards, όπου Frank Underwood, Kevin Spacey, γερουσιαστής και μετέπειτα πρόεδρος των ΗΠΑ, βλέπει ένα τραυματισμένο σκύλι. Ο φρουρός πέφτει να τηλεφωνήσει για βοήθεια. Ο Underwood πάει πάνω από το σκυλί για να το βοηθήσει. Αλλά μόνος του, όπως είναι, πνίγει το σκυλί, παγώνοντας το αίμα εκατομμυρίων τηλεθεατών και προειδεάζοντάς τους για τη συνέχεια. Ο σκληρός, αδίστακτος, αμοραλιστής πολιτικός με το παγωμένο βλέμμα που δεν θα διστάσει να ξολοθρεύσει οτιδήποτε βρεθεί στον δρόμο προς την κορυφή. Ο ήρωας σειράς στέλνει επίσης ένα μήνυμα, σπάζοντας το γνωστό απόφθεγμα «Θέλεις φίλο, πάρε σκύλο». Οι άνθρωποι δαγκώνουν, που έκανε πράξη ο Μπιλ Κλίντον, βάζοντας στο Λευκό Οίκο ένα συμπαθές τετράποδο. Τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Αντώνιο Γκουτιέρες Στεφάν Ντουζαρίκ, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηνικού Πρακτορείου. Ο Αντώνιο Γκουτιέρες αναμένεται να συναντηθεί με τον Ερσίν Τατάρ την Παρασκευή 5 Απριλίου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσα στα 15 ομορφότερα νησιά της Ελλάδας βρίσκεται η Σάμος για το 2024, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Επαγγελματικής Ένωσης Γερμανίας ADAC. Που αριθμεί εκατομμύρια μέλη. Τα τοπικά προϊόντα, τα ενδιαφέροντα μουσεία, συναρπαστικές ελλαχτικές δραστηριότητες, τα ιστορικά μοναστήρια και η γραφικότητα των οικισμών δημιουργούν ένα αληθινό καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης, της πεζοπορίας και των θαλάσσιων σπορ, σύμφωνα με το δημοφιλή γερμανικό ιστότοπο. Παράλληλα, στους 12 πιο αξιόλογους προορισμούς της Ευρώπης που θα κάνουν το φετινό καλοκαίρι μοναδικό, συγκαταλέγει τη Σάμος το ταξιδιωτικό blog Solosofi. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο αφιέρωμα, για εκείνους που ακόμα θυμούν τα μαθητικά του σχολείου, η Σάμος είναι ιστορικά γνωστή και ως γενέτερα του διαχρονικού μαθηματικού Πυθαγόρα. Στα 4 προηγούμενα άρθρα περιγράφησαν οι θέσεις ανώτερων Ιταλών αξιωματικών και αξιωματούχων που υπηρετούσαν στην Κάρπαθο για τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά την απόβαση των συμμάχων στην Σικελία. Ο συναγματάρχης Συμπριάνη ισχυρίζεται ότι ήταν διατεθειμένος να αντισταθεί εναντίον των Γερμανών που στις 6 Σεπτεμβρίου 1943 αποβιβάστηκαν στην Κάρπαθο, αλλά αναγκάστηκε να υπακούσει τη διαταγή που έλαβε από τον άμβαρχο Καμπιόνι να παραδώσει τη στρατιωτική διοίκηση του νησιού στους Γερμανούς. Ο αντισυναγματάρχης Αγνέση ισχυρίζεται ότι μετά την απόβαση των Γερμανών έλαβε όλα τα μέτρα που το διέταξε ο Εμπριάνη και συνέχεια υπάκουσε στη διαταγή του ναυάρχου Καμπιόνι. Όμως πήγε στη Βόρειο Ιταλία που βρισκόταν υπό το Μουσολίνι και την προστασία των Γερμανών, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του τάγματος εργασίας Φιουέντζα. Ο Ιταλός στρατιωτικός ιερέας κατηγορεί τους αξιωματικούς που παρά τον όρκο που έδωσαν στο βασιλιά και την θέληση των στρατιωτών να πολεμήσουν, παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Πρωτοφανής όχι μόνο για τα δεδομένα της ιστορικής ομάδας New York Greek American Soccer Club, αλλά και γενικότερα των αθλητικών φορέων της Ομογένειας, θεωρείται η δωρεά του ομογενή δικηγόρου Μιχάλη Ιακώβου. Η δωρεά του κ. Ιακώβου αξίας 25.000 δολαρίων αποτελεί συνέχεια των δωρεών που έλαβε ο Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος τους 3 τελευταίους μήνες και οι οποίες του παρήχαν δυνατότητα να ξοφλήσει όλα του τα χρέη και να εισέλθει στη νέα εποχή που σηματοδότησαν οι προτριών περίπου μηνών αρχηρεσίες και η ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Μπάρντι. Χαρακτηρίσαμε πρωτοφανή την δωρεά του κ. Ιακώβου όχι μόνο λόγω του ποσού, αλλά και λόγω της χρονικής συγκυρίας στην οποία ανακοινώθηκε. Η Επιτροπή Παραλλάσσεως της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζων Νέας Υόρκης αποφάσισε να δώσει παράταση μιας εβδομάδας στις διορίες για τις καταχωρήσεις μηνυμάτων στο αναμνηστικό λεύκομα και τις δηλώσεις συμμετοχής στην παρέλαση για την 203η επέτειο της Ελληνικής Επαναστάσεως που θα λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή 14 Απριλίου στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής που έλαβε χώρα το βράδυ της 3ης Δευτέρας Απριλίου στο εστιατόριο Διόνυσος στην Αστόρια. Και η νέα διορία εκπνέει το βράδυ της ερχόμενης 5ης 11ης Απριλίου που θα συνέλθει τελευταία πανομογενειακή συγκέντρωση για την παρέλαση. Η Επιτροπή Παρελάσεως αύριο 5η 4ης Απριλίου και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα συγκαλέσει στο Σταθάκιο Κέντρο στην Αστόρια στο
την παρογυναική συγκέντρωση, στο πλαίσιο της οποίας θα ανακοινωθεί και ο πλήρης κατάλογος των πολιτικών από την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς επίσης των Ομογενών και Φιλελλήνων πολιτικών που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση της Νέας Υόρκης. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και γραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε 9 προμεσημβρίας ώρα Νέας Υόρκης είτε 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Flagstar Bank, Condos Foods και Mega Zeros. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!